Μια, παρακαλώ, μια τοποθέτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Αδυνατό να προσχωρήσω σε μια συζήτηση η οποία έχει εκτραπεί, όχι εδώ σήμερα, έχει εκτραπεί. Γενικά το λέω. Περί το δημοψήφισμα, έχει εκτραπεί. Γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ακούγεται τίποτα επί της ουσίας. Το ψηφοδέλτιο που κυκλοφόρησε χρειάζεται μόνο ακύρωση. Δηλαδή πρέπει να το πάρει κάποιος απάνω το ψηφοδέλτιο αυτό με το που θα το κοιτάξει. Είναι εξορισμού βαθύτατα προσβλητικό για την νοημοσύνη του, για την πολιτική του υπόσταση, για την νομική, για το αστικό του σύνταγμα, για το παπούτσι μου, την κάλτσα μου και τα κορδόνια του. Είναι διατυπωμένο άθλια το ερώτημα, είναι τυπωμένο άθλια αυτό, είναι παρελκυστικό, είναι ό,τι θέλετε. Ανεξάρτητα από το αν έπρεπε πρόταση... να γίνει όχι δημοψήφισμα, ακούστε με. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως. Δεν είναι σκηνική παρουσία ακούστε αυτή. Δεν είναι σκηνική παρουσία. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο ακούστε κατέθεσαν. Ακούστε με, και... σας παρακαλώ πάρα δεν πολύ. Δεν είναι σκηνική παρουσία δηλαδή, ακούστε με, η ιδέα, ότι καλούμε μια οποιαδήποτε συνταξιούχο ή έναν οποιονδήποτε νέο 18άρι να πάει με αυτό το πράγμα να υπερασπιστεί τι, με αυτό το πράγμα, είναι πράγμα αυτό, αυτό δεν είναι ψηφοδέλτιο. Για να πάμε επί της ουσίας των πραγμάτων. Πάει αυτό στην πάντα. Χρειάζεται ακύρωση. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει επί της ουσίας και της πραγματικότητας. Yeah. Θέλετε να το δούμε. Εγώ σας λέω ότι η έξοδος από το ευρώ σημαίνει και έξοδο από την ευρωζώνη. Υπόθεση εργασίας. Mm-hmm. Με τι όρους. Με τι όρους βγαίνεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυριαρχεί το όχι. Και έρχονται οι άλλοι και λένε οι εκβιαστές, οι έτσι, οι αλλιώτικοι. Προσέξτε, εκβιαστές δεν εφευρεθήκανε τώρα. Μην τρελαθώ δηλαδή. Γιατί ήμουν παρούσα στις ευρωεκλογές και ο Τσίπρας έκανε εκστρατεία στην Ιταλία με ψηφοδέλτιο. Και απευθυνόταν σε αυτούς τους απατεώνες. Και ήθελε και ιταλικές ψήφους. Για να αρχίσουμε λίγο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διαπραγματευόταν ευρωβουλευτές στη θέση τους. Τις ιστορίες για την Ευρώπη τις διαπραγματευόταν όλοι. Ναι. Πήγε και έκανε εκστρατεία εκεί. Όχι εδώ. Εκεί έκανε εκστρατεία. Κατέβασε ψηφοδέλτιο. Για όλη την Ευρώπη. Ωραία. Άρα αυτή την Ευρώπη τι θέλουνε. Άρα πάμε να κάνουμε ρήξη με την Ευρώπη που δεν μας κάθεται. Χωρίς να πάμε σε μέτρα. Διότι το κουκουέ, όταν λέει ότι θα κατεβάσει αυτό το ψηφοδέλτιο, κάνε ένα zoom εδώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Η μούρη μου. Έχουμε δείξει ρελιά να 100 φορέ. Μούρη μου είναι ένα. Τι πειράζει ένα, ναι. Το ξαναδείξει. Τι θα πάθει να το ξαναδείξει. Όχι, σου λέει να το παραδεχτεί. Τι θα πάθει να το ξαναδείξει. Εδώ προσπαθεί να βρει μια ανάσα δημοκρατία και αυτό είναι ανάσα δημοκρατία. Το δικαίωμα κάτω από αυτέ τι συνοπτικέ διαδικασίε να παρουσιαστεί μια θέση που δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι, είναι ένα όχι στο τετράγωνο. Και αυτό το όχι στο τετράγωνο, ποιος το θέλει να το καταλάβει. Γιατί άμα πας να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βγεις. Να έχεις κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής σου. Πας να κάνεις διαφορετική πολιτική. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική για λατζή. Δεν μπορεί να μου λες θα μείνω μέσα σε ένα πράγμα την ώρα που έχω ψηφίσει το Μάστριχτ. Δηλαδή θα βγεις και θα πάρεις τα λεφτά τους για να κάνεις τι. Θα αποκαταστήσεις εργασιακές σχέσεις. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, πώς θα τις αποκαταστήσεις. Αφού αυτές είναι κατά Μάστριχτ οι ευρωπαϊκές σχέσεις, δεν μου λες την εμβάθυνση ο αρχιψεφταράς Βαρουφάκης, ο οποίος πήγε και ψήφισε την εμβάθυνση. Ξέρεις τι σημαίνει εμβάθυνση του νομίσματος για να μπουν και οι υπόλοιπες χώρες μέσα. Ένας τραπέζι. Κόφτης! Όχι, κόφτης! Μόλις θα φεύγεις από τον προϋπολογισμό, ναι, μόλις φεύγεις από τον προϋπολογισμό, θα περνάει, δεν είναι ανάγκη να κοπούν οι διαφημίσεις να μην μπει ο μισθός στο Μέγκα ή στο Σκάι ή κάπου αλλού ή στην τράπεζα ή στο χωράφι ή στο γαλακτοπολείο. Χρεπ, θα πέφτει από μέσα και θα μπαίνεις σε αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εν, δυο, τρία, εν, δυο, τρία, εν, δυο, εν, δυο, στρατιωτάκι Γοργό. Πας να μου κάνεις τώρα ότι εσύ απλώς θα αποφασίζεις ποιο είναι το στρατιωτάκι Γοργό με διαδικασίες της ζωής. Κωνσταντοπούλου εννοώ. Διότι πια φτάσαμε σε εκείνο το δραματικό σημείο μετά από 5 μήνες, τη λέξη ζωή να πρέπει να διευκρινίζουμε αν είναι με κεφαλαίο ή με πεζά. Η συζήτηση λοιπόν γίνεται με όρους καταμετρήσεως μεγέθους και αποστάσεως όρκεων. Έτσι γίνεται. Ναι. Και στο διαδίκτυο γίνεται. Γίνεται. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι και δεν θέλω να ρίξω νερό στο μήλο. Ναι. Ελάτε, προχωρήστε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και μην μου το παίζετε ότι δεν έχετε καταλάβει τι λέω. Δεν θα πάω σε προσωπικές επιθέσεις κανενός. Αλλά δεν θα δεχτούμε και κανενός είδους επίθεση στην κοινή νοημοσύνη. Ο λαός ή θα πει διπλό όχι, διπλό όχι. Διότι αν είναι να πάει να ψηφίσει, ας του το λέγανε κιόλας σε τελευταία ανάλυση, μεταξύ των 8 ή των 9,
συγγνώμη που θα σας το πω, είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ με τον σαφέστερο τρόπο και έρχεται και δικαιώνεται για τη λυκοφιλία, για τη φιλελεύθερη πολιτική τους, για την καπιταλιστική πολιτική, για την ένωση των μονοπωλίων. Δεν μπορείς να πας στα μονοπόλια να τα εκβιάσεις. Φτύνε εγκληματίες τέταρτης, πέμπτης, δέκατης γενιάς καπιταλιστές. Τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Να έχεις λοιπόν και την ψευδέστηση ότι αλλάζεις τον κόσμο, ναι, και ότι κάνεις επανάσταση με αυτό το ψηφοδέλτιο και με αυτόν τον ευνηδιασμό, με τον κόσμο έξω που να του λένε θα περάσεις μία δυσκολία. Έχετε εσείς, είσαστε αποδέκτης όπως είμαι και εγώ ολωνών. Είσαστε αποδέκτης ανθρώπων οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, βρέθηκαν από σύμπτωση, από την κακιά Ευρώπη, από την καλή κυβέρνηση, με 0,60 στην τράπεζα και περιμένανε την Τετάρτη να πάρουν λεφτά για να φάνε. Δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Φάρμακα, ακούστε. Είναι και στον ιδιωτικό τομέα έχουν απειρωθούν 6 μήνες. Υπάρχουν φάρμακα. Χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχουν φάρμακα. Υπάρχουν απλήρωτοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε ακόμα και το έναντι. Σωστά. Ναι. Υπάρχουν ακόμα και το έναντι. Ναι. Και υπάρχει και ένα κράτος αυτή τη στιγμή το οποίο περίμενε. Κάτι να πάρει από τις ρυθμίσεις, κάτι να πάρει από εδώ, κάτι να πάρει από εκεί. Ακούστε με, όταν θα τελειώσει και η επικοινωνία και μπήκαμε στη διαδικασία πολίτες εναντίον τραπεζών στον ταραβέρι άμα θα μου δώσει 20 ή 50. Χαρά στην επανάσταση. Είναι ο κόσμος έξω στις ουρές και διαπραγματεύεται. Αυτός που έχει και αυτός που δεν έχει το παραμικρό εννοώ. Όχι, γιατί ακούστε με. Ακούστε με κύριε. Ακούστε με κύριε. Δεν υπάρχει καμία ανυφαλιότητα. Υπολογίζουν ότι επειδή τραβήχτηκαν 41 δισεκατομμύρια τους τελευταίους 4 μήνες, ότι υπάρχει αρκετό λίπος τάχα μου δίθεν στην αγορά για να ξεπεραστεί η κατάσταση μέχρι να δούνε πώς θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις. Για να είμαστε ακριβείς, απελπισία υπάρχει. Εγώ περίμενα από τον κύριο Τσίπρα χτες το βράδυ, όταν βγήκε, να μιλήσει στο λαό για το τι. Έχει στο κεφάλι του για την επόμενη μέρα για το λαό. Και αντί να πει αυτό, είπε τι θα κάνει ο ίδιος. Αν θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί. Και πέταξε και μία έμεση σποντίτσα τάχα μου δίθεν στο ΚΚΕ, νομίζοντας ότι θα μαζευτεί μία παρεούλα να κάνει ιδεολογικές αποχρώσεις των συνιστοσών. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Πού το απάντησε αυτό, στο ΚΚΕ που λέει ότι είναι κόμμα παντός καιρού. Και άντεξε από τις διασπάσεις μέχρι τα σπασίματα πέτρας στα βουνά. Ως κομμουνιστικές τάσεις και κάτι κατάχα μου τίτεν τέτοια, γιατί έχει ξεκινήσει και ένας βαθύς αντικομουνισμός. Γι' αυτό και πρέπει κάποιος να μιλάει για διχασμό, να μην στείνει καινούργιες κρεμάλες και καινούργιες καρμανιόλες έξω από τα οικονομικά. Έξω υπάρχει ένας διχασμός βαθύτερος. Και δεν θα μας το παίξει ξαφνικά η κυβέρνηση η οποία έχει βάλει την υπογραφή της στις 47. 47 συν 8. 47 συν 8. Την έβαλε την υπογραφή της. Τσίπρας γράφει από κάτω. Δεν γράφει Παπαρίγα να σηκώνεται μέσα στη Βουλή ο Τσίπρας και να λέει προχθές εντάξει, στο ΚΚΕ ίδιο θα είναι το όχι το δικό σας με το δικό μας. Δεν τρέπεται να το λέει. Πού τον φωνάζαμε, πλαστογράφο. Εκεί το είδαμε. Πλαστογραφείτε αυτό. Πλαστογραφείτε αυτό. Αυτό καταρχήν όποιος το ρίξει στην κάλπη είναι άκυρο. Και ξέρετε τι ακυρώνει, τον εκβιασμό. Όταν κάποιος έρθει στο σπίτι σου και στη ζωή σου με τη συνένεσή σου και με τα λάθη σου. Με τη συνένεσή σου και με τα λάθη σου. Και σου πει και τώρα θα σε βιάσω. Αν αρχίσετε να κάνετε διάλογο με το βιαστή, πώς ακριβώς θα σε βιάσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την κυβέρνηση, με τις 47 ή με τις 5 του Γιούνκερ. Ή ακυρώνεις και κλείνεις την πόρτα σε αυτή την ιστορία. Μα, και παίρνεις πραγματικά τα πράγματα στα χέρια σου. Το ψηφοδέλτιο έχει αχωδιευκρίνηση. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι σηκωμένο αναρτημένο στο διαδίκτυο. Πάρτε το, τυπώστε το. Δεν θέλετε να το βρείτε. Πάρτε μία σελίδα λευκή, διότι κανονικά πρέπει να υπάρχουν τρία. Το τυπώνεις Α4, μωρέ. Ακούστε με. Να μπει ο κόσμος και ούτε να μην μπει έξοδα, μα δεν θέλει. Να κάνει μια μουτζούρα. Απάνω σε αυτό το πράγμα να κάνει μια μουτζούρα και να το ρίξει. Να ακυρώσει το δημοψήφισμα, το καταλαβαίνετε. Το δίλημα. Ακούστε με το περιεχόμενο, ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί πολλοί κόσμος βλέπει όχι. Και δεύτερο όχι από κάτω. Α, και σου λέει αυτή είναι μαζί. Μαζί, αθροίζεται, το όχι, στο όχι είναι. Ναι. Είναι κατά το κύριο το παλιό, το κλασικό. Γιατί δεν πάμε πλατεία, πάμε στην ίδια πλατεία. Πήγαμε ποτέ στην πλατεία της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, τώρα. Πήγαμε, δεν πήγαμε. Πήγαμε στη μία και μοναδική. Να απαντήσετε ή να κάνετε μία και μόνη εργασία.